απόσπαστα με τον άνθρωπο. Υπηρετεί τον άνθρωπο. Δεν νοείται ανάπτυξη και οικονομία χωρίς τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η οικονομία να υπηρετεί τον άνθρωπο και να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ενός σταθερού κοινωνικού κράτους δικαίου υπό όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό το κατανοούμε, κύριε Πρόεδρε, σήμερα πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Όταν βλέπουμε ότι για άλλους λόγους που αφορούν το προσφυγικό, το ενδιαφέρον ή το κέντρο βάρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατοπίζεται από το νόμισμα και την οικονομία στον άνθρωπο. Και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα, όπως ταιριάζει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον πολιτισμό της και στην ιστορία της. Ναι, θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας για λόγους ασφαλείας, τα σύνορά μας που είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά είναι τα σύνορα των κρατών μελών όπως ορίζονται κυριάρχως από τα κράτη αυτά. Αλλά τα υπερασπιστούμε με γνώμονα τον άνθρωπο, την προστασία του ανθρώπου, της αξίας του, της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητάς του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να τονίσω ότι πολλά μπορεί να εμπνευστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον τρόπο με τον οποίο οι ηκέτες στην αρχαία Ελλάδα είχαν προστασία όταν κατέφευγαν στα ιερά για να αποφύγουν τους διώκτες τους. Και νομίζω επίσης ότι είναι χρέος της Ευρώπης σήμερα, χρέος όλων μας, να συμβάλλουμε με μια σταθερή εξωτερική πολιτική ευρωπαϊκή στο να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ιδίως Συρία. Διότι όσο διαρκεί ο πόλεμος αυτός, δεν είναι δυνατόν να λήξουν όλα αυτά τα δεινά τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε. Θα συνεργαστούμε λοιπόν όλοι οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτόν τον τομέα θεωρούμε κορυφαία τη θέση της Γαλλίας, διότι πάντοτε γνωρίζαμε και γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ότι η Γαλλία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και σταθερό άξονα της όλης ευρωπαϊκής πολιτικής. En terminant, monsieur le président, permettez-moi de me référer de nouveau. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα απόσπασμα του Αντρέ Μαλρό για να απευθυνθώ αυτή τη στιγμή στις νέες γενιές. Έλεγε ο Αντρέ Μαλρό, στην ίδια ομιλία. Στο κατόφλι της πυρηνικής εποχής ο κόσμος θα πρέπει να καταρτιστεί από το πνεύμα και όλη η δυτική νεολαία έχει ανάγκη να θυμάται ότι ο άνθρωπος πάντοτε έθεσε στην υπηρεσία του το πνεύμα και όταν τον ρωτήσανε τι θα έπρεπε να είναι το σύνθημα της γαλλικής νεολαίας, αναφέρθηκα ότι θα πρέπει να είναι το κουράγιο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σηκώσω το ποτήρι αυτό για να ευχηθώ υγεία και ευτυχία σε όλους τους συνδεδεμένους μας και θα ήθελα να μεταβιβάσω στους Γάλλους πολίτες τα αδελφικά μας αισθήματα και να του ευχηθώ την ευημερία που αξίζει και μία πρόοδο άξια της μεγάλης ιστορίας σας. Monsieur le Président. Κύριε Πρόεδρε. Monsieur le Premier ministre, cher κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Αλέξη, κυρίες και κύριοι Υπουργοί. Je suis très sensible à votre πραγματικά με άγγιξε και η πρόσκληση αλλά και η υποδοχή την οποία μου επιφυλάξατε και σε μένα αλλά και στην αντιπροσωπεία που με συνοδεύει, τους υπουργούς, τα μέλη του Κοινοβουλίου, τους επιχειρηματίες. Πραγματικά μας άγγιξαν τα λόγια τα οποία μόλις προφέρατε. Προέρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γεμάτος από τον πολιτισμό και από την πολιτική και ο πολιτισμός ακριβώς υπενθύμισε τις σχέσεις που ενώνουν τις δύο χώρες μας. Α, το διαβάζουμε λέει ο κύριος ο Πρωθυπουργός.
Μιλάτε όλοι τέλεια γαλλικά και όσοι ενδεχόμενα δεν έχουν αυτή την τύχη, όσοι αν θέλετε τους έχει πλήξει η δυστυχία αυτή, μπορούν να διαβάσουν, να αναφερθούν στο κείμενο. Λοιπόν, υπενθύμησα την προσωπική σας σύνδεση, τον συμπροσωπικό σας σύνδεσμο με την Γαλλία, διότι υπήρξατε υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης. Ακολουθήσατε σπουδές, είσαστε στη Γαλλία, ανώτατες σπουδές. Είσαστε τέλειος γαλλόφωνος και μπορούσατε να αναφερθείτε στον Αντρέ Μαλρό χωρίς να διαβάσετε το παραμικρό σημείωμα. Δεν είχατε σημειώσεις και ούτως ή άλλως υπήρξατε και πρόεδρος της γαλλοελληνικής ομάδας φιλίας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σε όλες τις θέσεις τις οποίες έχετε αναλάβει μέχρι τώρα, πάντα κάνατε ό,τι μπορούσατε έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να προχωρήσει, να μπορέσει να αποτελέσει μια κοινότητα αξιών και να περάσει τα διάφορα στάδια τα οποία να μην είναι καθαρά οικονομικού και νομισματικού χαρακτήρα. Και παίξατε έναν ρόλο μείζωνο σημασίας την επομένη του δημοψηφίσματος. Ενώσατε τις πολιτικές οικογένειες της χώρας σας εδώ, σε αυτό το κτίριο και υπενθυμίσατε την σύνδεση, το σύνδεσμο που υπάρχει με την Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Και ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η κοινή θέληση να υπενθυμίσουμε ποια είναι η δέσμευση της Ελλάδας με την Ευρώπη, μπόρεσε να γίνει ακουστή η φωνή σας. Και εγώ από πλευράς μου δεν έγινα απλώς αυτός ο οποίος μετέδωσε τα λόγια σας. Δεν ήταν αυτός ο ρόλος μου εξάλλου. Απλώς υποστήριξα την Ελλάδα και βοήθησα την Ευρώπη να δείξει αλληλεγγύη. Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα που συναντώ εδώ τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί συνήθως βλέπω μόνο στις Βρυξέλλες. Και προτιμώ, έστω και αν δεν είχαμε και τον ήλιο που περίμενα, τέλος πάντων προτιμώ να είμαι εδώ στην Ελλάδα και να συζητώ μαζί του παρά στους διαδρόμους στις Βρυξέλλες. Περάσαμε μια ολόκληρη νύχτα μαζί με τους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων και ήταν η νύχτα της 12ης προς την 13η Ιουλίου και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέραμε εάν θα μπορούσαμε να συνάψουμε συμφωνία και χρειάστηκε η επιμονή, το κουράγιο του Αλέξη Τσίπρα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Κάνατε την επιλογή της υπευθυνότητας. Η Ευρώπη επέλεξε την αλληλεγγύη με ένα πρόγραμμα 86 δις για τρία χρόνια που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Η αλληλεγγύη αυτή όμως πρέπει να ενδυναμωθεί. Πρέπει να γίνει και κάποια πρόοδος όσον αφορά το χρέος. Και αυτό αποτελεί ένα κομμάτι του κοινού ψηφίσματος και της επίλυσης του προβλήματος. Ποιο είναι το βάρος των θυσιών και των προσπαθειών που έχει κάνει ο ελληνικός λαός εδώ και χρόνια. Ξέρω επίσης και το εύρος των μεταρρυθμίσεων που ξεκινάται, μια μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, του κράτους, της φορολογίας, της παιδείας, της υγείας. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν σαν στόχο την ανόρθωση μόνο των δημοσίων οικονομικών, αλλά θα πρέπει να στραφούν προς την ανάπτυξη και στην δημιουργικότητα, διότι αυτό είναι και αυτός είναι και ο στόχος της πολιτικής, να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον πληθυσμό, μεγαλύτερη ο σεβασμό στους κοινούς κανόνες στην Ευρώπη, αλλά και μεγαλύτερη ευημερία. Η Γαλλία, σας το επιβεβαιώνω, αυτό θα είναι στο πλευρό σας. Θα είναι στο πλευρό σας να σας βοηθήσει σε τεχνικό επίπεδο, σε τομείς, όπως παραδείγματος χάρη η διαχείριση της δημόσιας διοίκησης, τοπική αυτοδιοίκηση, συλλογικές συμβάσεις και όλοι αυτοί οι στόχοι θα εμφανίζονται σε μια κοινή δήλωση που θα υιοθετήσουμε αύριο και θα προσυπογράψει η Ελλάδα και η Γαλλία. Η Γαλλία πάντοτε υπήρξε στο πλευρό της Ελλάδας σε όλα τα προβλήματα και τις προσπάθειές της και ήταν εκεί για να υποστηρίξει και την δημοκρατία του Βενιζέλου στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί ήταν και η Γαλλία το 1945 όταν
ήταν μια γύρω στους 100 Έλληνες διανοούμενους έφυγαν από την Ελλάδα και κατέφυγαν στην Γαλλία, μεταξύ αυτών και ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που ήταν ένας μεγάλος φωστήρας της δημοκρατίας στα μαύρα χρόνια της απολυταρχίας. Και άλλοι επίσης διανοούμενοι παίξαν σημαντικό ρόλο, ενέπνευσαν πολιτικά κόμματα και έδειξαν αγωνιστικότητα και κουράγιο απέναντι στις δικτατορίες. Η Γαλλία ήταν εκεί δίπλα και στο τέλος της δικτατορίας των συνταγματαρχών, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρεψε στην Αθήνα στο αεροπλάνο του Προέδρου Ζουσκάρ Ντεστάν. Ήταν εκεί πάντα η Γαλλία για να υποστηρίξει την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε, υλοποιώντας μια υπόσχεση που είχε δώσει ο ίδιος ο στρατηγός Ντεγκόλ το 1962. Αυτή η κοινή ιστορία έχει δημιουργήσει και κοινές προσπάθειες και υλοποιείται από συγκεκριμένες επιτυχίες. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας και θέλει να επενδύει ακόμα περισσότερο. Είναι ο τέταρτος επενδυτής στην Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 100 γαλλικές επιχειρήσεις που είναι παρούσες στην Ελλάδα. Απασχολούν πάνω από 12.000 Έλληνες σε διάφορους τομείς, από τον τομέα της οικοδομής, της ενέργειας, της βιομηχανίας, και θα ήθελα αυτές οι επιχειρήσεις να πολλαπλασιαστούν και να επενδύσουν ακόμα περισσότερο. Και ζήτησα από μεγάλους επιχειρηματίες και έναν μεγάλο επιχειρηματία ο οποίος προείδρευε τη Ρενό να θέσει την εμπειρία του σε αυτόν τον αγώνα. Η συνεργασία μας δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και πολιτιστική. Έχουμε ένα κοινό πάθος για την μελέτη της ιστορίας και της αρχαιότητας, της ελληνικής αρχαιότητας, και αναφέρομαι στην ελληνική σχολή, στη γαλλική σχολή που υλοποιεί, αν θέλετε, την συνεργασία της Ελλάδας και της Γαλλίας στον τομέα της ιστορίας και της αρχαιολογίας, όπως επίσης και το Γαλλικό Ινστιτούτο, στο οποίο πολλοί βρίσκουν έναν χώρο ελευθερίας και μελέτης. Επίσης, η Γαλλία υποδέχεται πολλούς φοιτητές, Έλληνες φοιτητές στα πανεπιστήμια μας, και άκουσα με μεγάλη ευχαρίστηση τον μεγάλο αριθμό των Ελλήνων που μαθαίνουν γαλλικά. Σε ένα κείμενο, ο Jean-Pierre Bernand, που λέει «Υφαίνουμε την φιλία», αναφέρεται η ιδέα της φιλίας, που η φιλία στηρίζεται στην ιδέα της ύφανσης, όπου εκεί ο ένας συνδέεται με τον άλλον μέσα από τους δεσμούς της φιλίας. Αυτή η αδελφική φιλία ενώνει την Ελλάδα και τη Γαλλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. L'histoire multimillénaire de votre pays. Ιστορία πολλών χιλιετιών στην Ελλάδα, και από την ιστορία αυτή αντλεί η Γαλλία πολλά για τον πολιτισμό της. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε και στο πλευρό σας. Λόγω της ιστορίας μας, λόγω του πολιτισμού μας, λόγω των κοινών αξιών μας, αλλά και επίσης για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η Ελλάδα θα είναι απομονωμένη και αποξενωμένη από τους Ευρωπαίους. Και δεν φανταζόμαστε την Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη, συγγνώμη, χωρίς την Ελλάδα. Πώς θα μπορούσαμε εμείς να αποξενώσουμε την Γαλλία? Δεν μπορούμε να έχουμε κοινές προσδοκίες χωρίς την Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς κάναμε και αυτές τις επιλογές. Στη Γαλλία, όπως και στην Ελλάδα, που είναι δύο μεγάλα ευρωπαϊκά έθνη, θα πρέπει να φέρουμε κάποιες αξίες αξιοπρέπειας, σεβασμού, αξίες που επιτρέπουν στον κάθε λαό μας να βρίσκεται εν ειρήνη με τον εαυτό τους. Αντιμετωπίζουμε πολλούς πρόσφυγες. Πάνω από 500.000 πρόσφυγες ήρθαν από την Τουρκία μέχρι την Ελλάδα και μετά σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρω πολύ καλά αυτό το βάρος. Είναι ανθρώπινο βάρος μεν, αλλά βάρος. Και πρέπει και εμείς
όλοι μας να αισθανόμαστε ένα ανθρώπινο σεβασμό. Γνωρίζω το βάρος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο πρέπει και η Ευρώπη να βοηθήσει. Έχουμε μια ηθική υποχρέωση, αλλά και είναι και προς το ενδιαφέρον μας, προς το συμφέρον όλων μας. Η Ελλάδα είναι τα σύνορά μας. Είσαστε ο προμαχώνας μας στην Μεσόγειο. Και προστατεύετε τα σύνορά μας. Και όταν θέλουμε να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα, πρέπει να προστατεύσουμε και τα ελληνικά σύνορα. Αυτό σημαίνει. Και πρέπει να δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα hot spots, τα οποία θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και αξιοπρεπή. Και να προσφέρουν μια αξιοπρεπή υποδοχή σε αυτούς που προσπαθούν να ξεφύγουν από τους χώρους της φαγής. Γι' αυτό ακριβώς ήταν πάρα πολύ σημαντικό που μπόρεσα επιτέλους να έρθω στην Ελλάδα, γιατί από τότε που εκλεγήκατε με έχετε καλέσει και έψαχνα να βρω την κατάλληλη συγκυρία, την κατάλληλη στιγμή για να έρθω. Και θεώρησα ότι αυτή ήταν η καλή στιγμή, αυτή ήταν η καλύτερη περίοδο, γιατί είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και γιατί έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Και έχουμε και εμπιστοσύνη και στο μέλλον, διότι φέρουμε ακριβώς κοινές αξίες και γιατί ακριβώς έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Να κάνουμε και στις χώρες μας, χώρες που βασανίζονται ακόμα από κάποια ερωτηματικά και από κάποιους φόβους, αλλά και για την Ευρώπη που δεν μπορεί να δείχνει μόνο ένα πρόσωπο αγωνίας και ανησυχίας. Η Ευρώπη πάντοτε υπήρξε ένας χώρος ελπίδας, δέσμευσης και μάχης που δίδονται για τα ουσιώδη. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες και γι' αυτό ψώνω το ποτήρι μου για το μέλλον και την φιλία της ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Γαλλία και να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου και για τις χώρες μας αλλά και για το μέλλον μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε. Παρακολουθήσαμε προσφώνηση.